Βάσει κανόνων, να πληρώνουν αυτά που τους αντιστοιχούν και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Εσείς επιδίστηκε στο Υπουργείο, αναπληρώτης Υπουργός Εργασίας και πασχίζεται από ό,τι καταλαβαίνω και πραγματικά καταβάλλετε μεγάλες προσπάθειες για το θέμα της ανεργίας. Πώς εδώ θα δεχτείτε να μείνουν άνεργοι άνθρωποι με τέτοια ευκολία? Γιατί όπως ξέρετε τουλάχιστον 3 κανάλια θα κλείσουν. Έτσι έχει πει η κυβέρνηση. Επομένως θα μείνουν κάποιες εκατοντάδες συναδέλφων μας άνεργοι. Όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα στον κλάδο σας, τα τελευταία χρόνια είτε ήταν θέμα της πίτας που μπορούσε να μοιραστεί ανάμεσα στα κανάλια όσο αφορά το διαφημιστικό κομμάτι, είτε υπήρχαν άλλου είδους δυσκολίες που είχαν τα διάφορα κανάλια, βλέπε Μέγκα, ή ούτως ή άλλως υπήρχε συρρήκνωση. Ακριβώς. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε το εξής, ότι οπωσδήποτε έρχονται κάποιες αλλαγές, αλλά οι 540 από το Μέγα ή ούτως ή άλλως δεν είχαν μέλλον. Επίσης, οι συνθήκες εργασίας, οι μισθοί και η εκπεριτροπής εργασία η οποία δίνεται, δεν είναι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται. Τουλάχιστον τώρα, βάσει και του δικού μας προγραμματισμού στο Υπουργείο Εργασίας, μιλάμε και έτσι και μιλάμε λίγο για βιώσιμες με βάση τον ορθολογισμό ακριβώς, που λέμε. Έναν γιατί, ορθολογισμό. Με καμία αντίρρηση, γιατί. Και αναφέρομαι ειδικά σας, επειδή είστε στο χώρο αντιμετώπισης ανεργίας. Γιατί λοιπόν αυτά που λέτε, τα οποία είναι σωστά, κάτι γνώμη μου, δηλαδή να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον υπεράσπιση της εργασίας, να τηρούνται οι κανόνες κτλ. Γιατί αυτό να μην είναι η βάση που θα δίνει τη δυνατότητα σε επενδυτικές προσπάθειες να δουλέψουν? Αν δεν είναι εντάξει, πάει άδεια βόλτα. Αν όμως είναι εντάξει. Θέλω να πω ότι το 4 θα μπορούσε να ήταν 5. Να ήταν 6 θα μπορούσε να ήταν και 3. Και μεθαύριο, αν μειωθεί η αγορά, θα μπορούσε να είναι και 2. Και κάποια στιγμή μπορεί να είναι και 1, άμα δεν έχει καθόλου αγορά. Η ιστορία είναι να φτιάχνεις τους κανόνες και να απαιτείς από όσους συμμετέχουν να εφαρμόζουν τους κανόνες. Να πληρώνουν τους εργαζόμενους, να πληρώνουν τις εισφορές τους, να πληρώνουν τα δάνειά τους, να ακολουθούν τους νόμους κανονικά κτλ. Και όποιος δεν, να μην βλέπει την άδεια να περνάει μπροστά του. Αλλά γιατί να κόβεις από την αρχή? Αυτό είναι το ερώτημα. Και γι' αυτό κάνουμε και την κουβέντα δηλαδή. Αλλά... Πράγματι, αυτό που λέτε έχει μία βάση. Έχω μία απορία όμως, αν είχε πει ο αρμόδιος υπουργός ότι οι άδειες θα είναι 5. Γιατί να μην είναι 6. Αν είναι 6, γιατί να μην είναι 7. Πώς το καθορίζουμε? Υπάρχουν λοιπόν. Καθορίζει η αγορά αυτά, αυτό λέμε. Ναι, έχει αναπτύξει. Μπορεί να το καθορίζει ο υπουργός. Έχει αναπτύξει, κοιτάξτε, έχει αναπτύξει μία λογική. Εδώ είναι, θα κριθεί. Ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έρθουν, τη βιωσιμότητα αυτών των εταιριών και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα οι περιφερειακές άδειες, οι οποίες δεν έχουν. Και οι θεματικές. Έτσι και οι θεματικές. Οπότε να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί το τοπίο. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρόγραμμά σας τώρα. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, ποιους αφορά και πόσους? Αναφέρεστε στην χθεσινή συνάντηση που είχαμε ή σε άλλα προγράμματα που είχαμε? Στην μελητήρια. Μελητήρια σε έγκυο, σε βέβαιο. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι μόνο. Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει και τους ανέργους, διότι δίνει μια επιλογή στους ανέργους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Είναι όσοι είναι άνεργοι λιγότερο από 12 μήνες, αλλά επίσης και 15.000 κόσμος που παίρνει ένα επίδομα ανεργίας 200 ευρώ στο δεύτερο χρόνο της ανεργίας του. Τώρα θα έχει την επιλογή να παραμείνει και να παίρνει αυτό το επίδομα ή να το χρησιμοποιήσει αυτό το επίδομα σαν μια επιταγή εισόδου του στον ιδιωτικό τομέα. Και οι εταιρείες, όπως επίσης και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ξεκινήσει τώρα να στείλουν δικές τους επιχειρήσεις, να μπορούν να κάνουν προσλήψεις. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό προέκυψε μετά από πολύμηνη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, προτάσεις που είχαν καταθέσει. Ενδιαφέρον υπάρχει από τους επιχειρήσεις. Αυτό ήθελα να το σου πω. Ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε. Γιατί ο άλλος δεν προσλαμβάνει τώρα με βάση το ότι θα του δώσεις 200 ευρώ, αλλά μόνο αν ο άλλος είναι ικανός. Ναι. Αν μπορεί να δουλέψει σε αυτό το αντικείμενο που τον θέλω. Αν μου δώσει 200 ευρώ, τι με νοιάζει εμένα? Με νοιάζει, αλλά με νοιάζει δευτερευόντως, θα έλεγα αν ήμουν επιχειρηματίας. Γιατί κοιτάω πρώτα. Κοιτάξτε. Μου κάνει ο οικονόμου, μου κάνει ο Λυριτζής, μου κάνει η Αντωνοπούλου. Και μετά θα δω. Εύλογο το ερώτημα. Να σας πω ότι μέχρι τώρα υπήρχαν οι νέες θέσεις εργασίας, μία δράση η οποία ονομάζεται νέες θέσεις εργασίας. Τι ήταν αυτό? Χρησιμοποιούσαμε χρήματα ΕΣΠΑ και υποστηρίζαμε το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Όταν λοιπόν ένα τέτοιο πρόγραμμα άνοιγε. Έκλεινε κάποια από αυτά, έκλεινε μέσα σε ένα 24ωρο. Δηλαδή,
υπάρχουν θέσεις που θέλει να δημιουργήσει ο ειδικός. Από τη μεγάλη ζήτηση, λέτε. Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις ερχόντουσαν. Είναι στοχευμένο, κύριε Υπουργέ. Είναι στοχευμένο σε τομείς της οικονομίας. Να πω κάτι άλλο. Τι είναι πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό. Χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα αποκλειστικά πόρους ΕΣΠΑ. Εδώ λοιπόν κάνουμε μία μόχλευση των πόρων που ήδη υπάρχουν. Και από τη μία βοηθάμε τους ανέργους δίνοντάς τους αυτή την επιλογή, απ' την άλλη υποστηρίζουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις, διότι αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν από 1 μέχρι 10 εργαζομένους. Άρα δεν δίνουμε δωρεάν εργασία σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως γινόταν στο παρελθόν. Υποστηρίζουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ναι, γιατί ξέρετε, ας πούμε, πάντα μπαίνει στο μυαλό, ναι, αλλά έτσι μήπως. Να σας πω αυτό που τριβουλίζει που λένε. Λέει, ναι, αλλά έτσι μήπως, ας πούμε, του επιχειρηματία, διώξε τον άλλον που παίρνει 7 εκατοστάρικα, σου δώσω εγώ αυτόν εδώ να κάνει την ίδια δουλειά με τα δύο του ΟΑΕΔ. Θα σας πω πώς το εξασφαλίζουμε. Βάλε και σε άλλα δύο και σε εντάξει. Ναι, γιατί αυτό έχει γίνει κατά κόρον. Επειδή έχει χρησιμοποιηθεί, γι' αυτό το λέω. Επίσης, σωστή η παρατήρησή σας, να πω ότι υπάρχουν οι εξής προδιαγραφές. Μία επιχείρηση δεν μπορεί να έχει απολύσει τους 3 προηγούμενους μήνες. Δεν μπορεί να απολύσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, που είναι για 12 μήνες. Έχει και την υποχρέωση να τον κρατήσει και να πληρώνει εξ ολοκλήρου το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος για άλλους 3 μήνες. Άρα και τι διάρκειες είναι αυτό το πρόγραμμα συνολικά? Συνολικά είναι 12 μήνες όπου υπάρχει η επιδότηση λόγω του Ταμείου Ανεργίας, από εκεί χρησιμοποιούμε τους πόρους, και στη συνέχεια 3 παραπάνω μήνες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τις επιχειρήσεις. Οπότε η ανεργία τον επόμενο 15. Χρόνο θα μειωθεί περαιτέρω. Κοιτάξτε, σε περιόδους αφορά αυτό το συγκεκριμένο όλες τις ηλικίες. Υπάρχει όμως ένα ειδικό πρόγραμμα που έχουμε βγάλει για 10.000 ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω. Mm-hmm. Εκεί δίνουμε το 50% του μισθολογικού κόστους μέχρι και 500 ευρώ. Κοιτάξτε, σε περιόδους που υπάρχει τόσο βαθιά ύφεση και που έχεις πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους, δεν είναι δυνατόν να σταυρώνεις τα χέρια και να λες όταν και όποτε προκύψουν οι θέσεις εργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιείς τους πενιχρούς πόρους που έχεις, να μπορείς να υποστηρίζεις τον ιδιωτικό τομέα να κάνει προσλήψεις. Βεβαίως όλα αυτά είναι μεταβατικά. Δηλαδή, παράλληλα, πρέπει να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις ώστε η οικονομία κάποια στιγμή, αν όχι να εκτιναχθεί, να λειτουργήσει. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Γιατί έχει δημιουργήσει την αυτή η οικονομία. Να προσθέσω και κάτι σε αυτό. Μιλάμε αγρότε, εκτιναχθεί. Α πούμε, για παράδειγμα, παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα και δεν ξέρω πώ αυτό μπορείτε ή να το αλλάξετε, να ανατραπεί η ισορροπία. Οι νέε θέσει εργασία, κατά μια πλειοψηφία που είναι πάνω από το μισό, είναι part-time δουλειές. Αυτό μπορεί πρόσκαιρα να δίνει ένα εισόδημα μικρό, δεν έχει σημασία, ένα εισόδημα, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν είναι σίγουρη δουλειά. Είναι σήμερα, αύριο δεν είναι. Μεθαύριο δεν είναι, σήμερα το χρησιμοποιώ και ξέρετε καλά, επειδή ξέρετε την αγορά, ότι 9 στις 10 περιπτώσεις είναι, φαίνεται να είναι part-time δουλειά, αλλά δουλεύει 8 ώρα και πληρώνεται για 3 ώρα. Λοιπόν, σε αυτό πώς το σπάς? Ωραία. Από το 2012, όταν άλλαξε το καθεστώς, όπως γνωρίζουμε, στην αγορά εργασίας, έχουμε το εξής φαινόμενο. Κάθε χρόνο η πλήρης απασχόληση σαν ποσοστό του συνολικού μειώνεται και πήγε από το 54% στο 44%. Ναι. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μέσα σε 8 μήνες, τους 8 τελευταίους μήνες, το ανατρέψαμε αυτό και πήγαμε από το 44% στο 48,2%. Η τάση είναι που αλλάζει, ναι, που είναι ένα θετικό. Δεύτερον, αν μου επιτρέψετε τώρα να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Πολιτικό σύστημα. Αν κοιτάξετε το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, θα δείτε ότι η μερική απασχόληση και η εκπεριτροπή, σαν μέσο όρο στην Ευρώπη, είναι 18,5%. Στην Ελλάδα, μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, 9,5% στο σύνολο των εργαζομένων. Στο σύνολο των εργαζομένων. Άρα, η απορρίθμιση που έχει έρθει στην ελληνική αγορά εργασίας έχει σαν στόχο, κατά την άποψή μου, να μεγεθυνθεί σαν μέσο όρο αυτό το 9% στο 18%. Εμείς, σαν Υπουργείο Εργασίας, έχουμε την υποχρέωση
Αυτό. Να το φρενάρετε. Να το φρενάρουμε όσο μπορούμε με διάφορες δράσεις. Άρα, μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη μικρή ανάκαμψη σαν τάση μέσα στην αγορά εργασίας είναι κάτι θετικό. Αν το διατηρήσουμε αυτό και πούμε, τους επόμενους 8 μήνες θα έχουμε συν 4 παραπάνω, θα πάμε στο 52%. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια βιωσιμότητα αυτών των θέσεων. Δεν συνδέεται εκτός από το μοντέλο, ας πούμε, ανάπτυξης. Δεν συνδέεται ταυτόχρονα όμως και με την κουβέντα που είναι μπροστά μας για το εργασιακό περιβάλλον, τις εργασιακές σχέσεις. Φυσικά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε το χώρο της εργασίας. Ο υπουργός μας, ο κύριος Κατρούγκαλος, έχει καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες, όπως ξέρετε. Υπάρχει μία συνοχή σε κάποια θέματα. Μια χαρά. Ένα λεπτό, μιλάμε για το χώρο της εργασίας, μην με πηγαίνετε σε άλλα περιβόλια αυτή τη στιγμή. Να πάμε στην επόμενη σας ερώτηση. Δεν έχει καλά, προς το παρόν. Τουλάχιστον λέει ότι θα τα κάνει. Προς το παρόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο αφορά τους κοινωνικούς εταίρους και τα επιμελητήρια, δεν μπορώ να πω στο 100%, αλλά υπάρχει μία συνοχή όσο αφορά τη συγκράτηση και την μη περαιτέρω αποδιοργάνωση της αγοράς εργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Νομίζω σωστά λέει εδώ μια φίλη. Η προηγούμενη λέει με τα διάφορα stage και τα λοιπά ρίχναν την ανεργία, να ήταν ψευδής εικόνα στην πραγματικότητα. Δεν βλέπω κάποιο stage εδώ. Δεν έχει, αλλά λέω για αυτό το πρόσκαιρο. Ναι, αυτό που λέμε όμως είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προσδοκίες ούτε μέσα από την κοινοφελή εργασία, ούτε στον ειδικό τομέα, ότι αυτές είναι μόνιμες προσλήψεις. Πάντως εγώ. Και είναι απορία μου αυτό και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, αλλά θα το πω γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία. Θα σας πω αμέσως. Είναι ότι παρόλο ότι βλέπουμε την ανεργία να μειώνεται, οι εγγεγραμμένοι στον ΟΕΔ αυξάνονται. Πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν. Ιδιαίτερα χαίρομαι για αυτή την ερώτηση που κάνετε, γιατί πρέπει να την απαντήσω. Κοιτάξτε, από τη μία έχουμε την Ελστάτ, η οποία κάνει δειγματοληπτικό και είναι τα πιο έγκυρα στοιχεία, διότι δεν κοιτάζει μόνο τους εγγεγραμμένους. Τα πλέον έγκυρα στοιχεία, διότι δεν κοιτάζει μόνο τους εγγεγραμμένους άνεργους, αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιχειρηματίες, που δεν θα πάει ένας επιχειρηματίας ποτέ στον ΟΕΔ όταν κλείσει η επιχείρησή του. Στον ΟΕΔ, τι γίνεται. Ο ΟΕΔ προσκαλεί και με την κυρία Καραμεσίνη έχω άριστη συνεργασία και από την αρχή της έχω δώσει αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να βγάλουμε όλη την ανεργία στην επιφάνεια. Δηλαδή, προσκαλούμε τους ανέργους να έρθουν να εργαστούν. Όποιος ψάχνει για δουλειά. Πρέπει να έρχεται. Τα στοιχεία. Λέει ο ΟΕΔ, έχουμε 850.000 περίπου εγγεγραμμένους. Ναι. Λέει η Ελστάτ, έχουμε 1.153.000. Η πραγματικότητα είναι πιο κοντά στο 1.153.000. Το θέμα είναι ότι όχι όλοι που είναι άνεργοι εμφανίζονται στον ΟΕΔ για να καταγράψουν τους εαυτούς σαν ανέργους. Άρα, η αυξητική τάση του ΟΕΔ στηρίζεται σε αυτό, που σημαίνει ότι πρέπει να παίρνουμε μπράβο όταν προσκαλούμε τον κόσμο. Βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει: εκτινάχτηκε η ανεργία γιατί πηγαίνουν περισσότερο στον ΟΕΔ. Παραπληροφόρησε. Ευγενία. Πάμε να δούμε τώρα τι